Ναι, έχει ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, εκτός από την πλατφόρμα εκείνη που αφορά την επιδότηση θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα είναι μέσω του mythermas.gr, στην ίδια διαδικασία ουσιαστικά, στην ίδια πλατφόρμα θα μπαίνουν ουσιαστικά. Δεν έχει ανοίξει ακόμα όμως ως εφαρμογή. Αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, να ξέρει ο κόσμος ότι για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος η επιδότηση θα ξεκινήσει να δέχει ο πρώτη πρώτου του 2024. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας χρόνος ακόμα για να ανοίξει αυτό το κομμάτι της πλατφόρμας. Αναφορικά τώρα με την επιδότηση θέρμανσης για τις υπόλοιπες μορφές, κυρίως για το πετρέλαιο που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη, να πούμε ότι η πλατφόρμα άνοιξε. Έχει ανοίξει ήδη. Mm-hmm. Μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Έως τις 8 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή. Αναμένεται ότι θα επιδοτηθούν περίπου σε 1.200.000 νοικοκυριά θα έχουν δικαίωμα επιδότησης. Να πούμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 16.000 για μονομελές νοικοκυριό, 24.000 για ζευγάρι. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο που παραμένει προστατευόμενο τέκνο. Ενώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια να πούμε ότι το όριο είναι 29.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για πρώτη φορά φέτος τίθεται ένα κριτήριο που προσωπικά για μένα είναι ακατανόητο και θέλω να το τονίσω. Για όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή είναι αυτοαπασχολούμενοι, οι ατομικές επιχειρήσεις λοιπόν, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους, το ακαθάριστα έσοδα, να το πούμε απλά, υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ, εξαιρούνται τις δυνατότητες να υποβάλουν αίτηση και να επιδοτηθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορώ να εντοπίσω τι ακριβώς θέλει να κάνει το Υπουργείο εδώ. Ενώ ισχύει ότι ισχύει και πέρυσι ως προς την αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, ενώ για έγγαμους μέρη του φόρου συντήρησης τις 300.000 ευρώ. Ενώ επίσης, όπως από την αρχή ισχύει, είναι εκτός της δυνατότητας υποβολής της αίτησης όλοι εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης, είτε επειδή έχουν κάποια πισίνα, είτε επειδή έχουν αυτοκίνητο πολυτελείας ή οτιδήποτε τέτοιο. Να πούμε εδώ ότι η πρώτη δόση για το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί στις 22 Δεκεμβρίου, εκτός από το επίδομα θέρμανσης για το ηλεκτρικό, το τονίσαμε αυτό. Η πρώτη δόση λοιπόν θα είναι 22 Δεκεμβρίου, 29 για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τις 8 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη δόση θα είναι στις 29 Φεβρουαρίου, στις τέλος Φεβρουαρίου, εν πάση περιπτώσει, για όσες αγορές έχουν πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ η τελευταία δόση θα είναι 30 Απριλίου, θα περιλαμβάνει το σύνολο των αγορών που έχουν γίνει από 31 Ιανουαρίου ως 15 Απριλίου που κλείνει και η περίοδος για αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Μάλιστα. Από 31 Ιανουαρίου έως, ξαναδώστε μου αυτή την ημερομηνία, γιατί ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω για τις ημερομηνίες, αλλά με προλάβατε κύριε Χριστοφοράκη. 30 Απριλίου θα είναι η τρίτη καταβολή για εκείνους οι οποίοι θα έχουν αγοράσει αγορές, ναι? Από 31, από 1η Φλεβάρη, να το πούμε έτσι απλά, έως και τη λήξη της περίοδου για το πετρέλαιο θέρμανση που είναι η 15 Τετάρτου. Μάλιστα. Θα πάει σε μια καταβολή εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι καλές αυτές οι ημερομηνίες. Να επαναλάβουμε και άλλη μια φορά αναφορικά με το ηλεκτρικό ρεύμα τι γίνεται. Άλλη μια φορά σας παρακαλώ. Η πλατφόρμα για την επιδότηση θέρμανσης μέσω ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι θα ανοίξει μέσα στην ίδια πλατφόρμα του mythermans.gr, φαντάζομαι θα είναι μια υποπλατφόρμα που θα λειτουργεί μέσα, δεν έχει ακόμα ανοίξει, δεν λειτουργεί ακόμα. Θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες και να ξέρει ο κόσμος ότι η επιδότηση συγκεκριμένη θα ισχύει για λογαριασμούς ρεύματος, για μετρήσεις ρεύματος από 1η Ιανουαρίου
και μέχρι το τέλος της περίοδου, μέχρι 15 Απριλίου, εν πάση περιπτώσει. Η πλατφόρμα λοιπόν για το κομμάτι όλων εκείνων που θέλουν επίδομα θέρμανσης και χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για αυτό, κλιματιστικά ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει ανοίξει ακόμα, θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Ανάλογα λοιπόν με την καταμέτρηση θα αποφασίσουν, ανάλογα με τις κιλοβατόρες θα αποφασίσουν και ποια θα είναι η επιδότηση. Άρα λοιπόν αφού αρχίζει να μετράει από 1η-1η το 2024, η εφαρμογή θα ανοίξει μέσα στο 2024. Αυτό πρακτικά δεν θα πρέπει να συμβεί? Είναι πιθανό να ανοίξει στο 2023, δεν έχουμε ενημέρωση το πότε ακριβώς θα ανοίξει. Σίγουρα θα ανοίξει στο διάστημα που θα δίνεται η επιδότηση, θα αφορά το διάστημα. Δεν έχουμε όμως ενημέρωση ακόμη για το ποια ημερομηνία θα ανοίξει το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν βρίσκω το λόγο να καθυστερήσει, ξέρετε, τόσο πολύ, γιατί ουσιαστικά είναι ένα επιπλέον πεδίο που θα πρέπει να προσθέσουν στο είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται. Δεν το έχουν ετοιμάσει όμως και πιθανότητα δεν το έχουν ετοιμάσει γιατί αργεί να ξεκινήσει η επιδότηση ακόμα πάνω από ένα μήνα και θα ανοίξει το επόμενο διάστημα. Και ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Ο κόσμος, αυτό είναι άλλο πρόβλημα, κυρία Τουγεράκη. Ο κόσμος πάντως που θέλει να επιδοτηθεί για θέρμανση, για επιδότηση θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια, να μην ανησυχεί επειδή δεν βρίσκει που θα συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται, και αυτό γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα. Υποβάλλουν, με ρωτάνε για να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτή την επιδότηση, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι θέρμανση, συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν το αέριο, το υγραέριο για τη θέρμανσή τους με σόμπα στο σπίτι? Όσοι χρησιμοποιούν αέριο, υγραέριο για σόμπα στο σπίτι δεν είναι στην κατηγορία εκείνη των επιδοτούμενων με ηλεκτρική ενέργεια, είναι στην κατηγορία που είναι ήδη τώρα ανοιχτή, με μια διαδικασία όμως που θα πρέπει αυτοί να ανεβάζουν τα παραστατικά για την αγορά του υγραερίου. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται πολλή κουβέντα στην Κρήτη, κυρίως για το επίδομα θέρμανσης, με κύριο πυλώνα θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή δεν έχουμε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κτλ. Όμως ισχύουν και στην περιφέρεια Κρήτης ό,τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τόσο και το αέριο όσο ακόμα και τα καυσόξυλα, που έχει μια ιδιαιτερότητα η συμπλήρωση της έτσι, απαιτεί επιπλέον να αναρθώνται και τα παραστατικά αγοράς. Όσο μικρή και αν είναι η κατανάλωση, ή μπορεί να μην είναι συνηθισμένη, αλλά είναι ένας τρόπος θέρμανσης ζεστασιάς μέσα στο σπίτι, οπότε έχουν όλοι το δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις με τον οποιοδήποτε τρόπο και αν θερμαίνονται. Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, κρατάμε. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί θέλω να προχωρήσω και να πάω σε δύο ερωτήσεις ακόμα, κύριε Χριστοφοράκη. Γίνεται η κατάθεση των αιτήσεων αυτών μεμονωμένα από μένα ως χρήστη του τάδε καυσίμου, γίνεται από τον επιχειρηματία που προμηθεύουμε το καύσιμο, γίνεται από το λογιστή μου, τι? Από το λογιστή μου πώς? Η αίτηση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται από τον πολίτη εκείνο ο οποίος αιτείται την επιδότηση με κωδικούς τάξης μέσα του gov.gr, ή εφόσον δεν έχει την τεχνογνωσία μπορεί να γίνει και από τα ΚΕΠ. Στην περίπτωση που απευθυνθεί σε οποιοδήποτε ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών, προφανώς και μπορεί να το κάνει με το αντίστοιχο αντίτιμο που θα πρέπει να πληρώσω πολύ. Μάλιστα, ωραία. Χθες άνοιξε εκείνη η πλατφόρμα η περίφημη, το YouthPass. Σας είχα ρωτήσει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, γιατί ο κόσμος ρωτούσε και έλεγε τι έγινε, τι θα γίνει, ποιοι το δικαιούνται, ποιοι δεν το δικαιούνται. Δεν είναι ωστόσο αυτά τα 150 ευρώ τα οποία θα δοθούν σε μετρητά για τους νέους 18 και 19 ετών? Αλλιώς συμψηφίζονται, νομίζω, έτσι? Με την ευκαιρία να πούμε ότι κανένα πλέον επίδομα δεν θα δίνεται μετά τη ψήφιση του επόμενου φορολογικού με τη μορφή μετρητών. Το Youth Pass δεν θα δοθεί με τη μορφή μετρητών, θα είναι ένα voucher, μια άλλη πιστοτική
η χρεωστική κάρτα, με συγχωρείτε, θα έχει 150 ευρώ μέσα, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε πολύ συγκεκριμένους τομείς της σε πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες. Δηλαδή μπορούν να κατευθυνθούν στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση σε βιβλία, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούν να πάνε. Θα είναι 150 ευρώ για όσους γεννήθηκαν από 1η-1η του 2022 έως 31-12 του 2022. Το ποσό αυτό θα επαναληφθεί για άλλη μία φορά με την συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους του χρόνου, χωρίς να χρειαστεί να ξανακάνουν κάποια νέα αίτηση, πάλι με τον ίδιο τρόπο, με τη μορφή άλλης κάρτας και πάλι με κατεύθυνση τους ίδιους τομείς της οικονομίας για εξαργύρωση. Δεν μου λέτε, όταν είπατε στην αρχή ότι ξέρετε από εδώ και κάτω κανένα επίδομα δεν θα δίδεται πλέον σε μετρητά, σε ποια αναφέρεστε, τι θέλετε να πείτε? Ήδη στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί κυρίως με δηλώσεις και μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και συνέχεια εξειδικευτεί από τους συναρμόδιους υπουργούς, επειδή όλος ο κόσμος έχει πέσει με τα μούτρα στο νέο τρόπο φορολόγησης, με συγχωρείτε για την αργό της έκφραση με τα μούτρα. Ναι, αυτό μας έκαψε. Δεν βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Οι λέξεις μας νοιάζανε. Συνεχίστε. Στον νέο τρόπο φορολόγησης των ελευθερών επαγγελματιών και αυτό που ασχολούμαι, υπάρχει μέσα και μια εξαγγελία που αναφέρει ότι όλα τα επιδόματα πλέον που θα λαμβάνουν οι πολίτες θα λαμβάνουν με τη μορφή της άειλης κάρτας, προκειμένου όταν πλέον τα εξαργυρώνουν, τα καταναλώνουν τα χρήματα αυτά, οι πληρωμές να γίνονται με πλαστικό χρήμα σε μια επιπλέον προσπάθεια πάταξης φοροδιαφυγής. Άρα λοιπόν πλέον τα επιδόματα στο σύνολό τους δεν θα είναι μετρητά, θα είναι σε άειλες κάρτες, σε πιστωτικές κάρτες, σε χρωστικές κάρτες, με συγχωρείτε. Άειλες με εφαρμογή στο κινητό που θα έχει ο καθένας δικαιούχος επιδόματος ή εν πάση περιπτώσει πιθανότητα να εκδώσει. Και άμα δεν έχω, με συγχωρείτε, και άμα δεν έχω. Τι είναι αυτό το καινούριο? Θα μου παρέχει και κάποιο κινητό τηλέφωνο που να έχω την εφαρμογή ή τη δυνατότητα να γίνει αυτό? Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω. Φαντάζομαι ότι στην εξειδίκευση όταν θα έρθει αυτή θα δίνει λεπτομέρειες. Θεωρώ λογικό να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εκδίδουν χρεωστική κάρτα από την τράπεζα χωρίς κανένα κόστος, γιατί απευθυνόμαστε σε οικονομικά ασθενείς ομάδες προφανώς για να παίρνουν επιδόματα. Δεν είναι δυνατόν να τους υποχρεώσουν είτε να αγοράσουν καλό κινητό είτε να πάνε στην τράπεζα και να εκδώσουν χρεωστική κάρτα τόσο ώστε να τη συνδέσουν με το συγκεκριμένο επίδομα, και αυτή η χρεωστική κάρτα να πρέπει η τράπεζα να έχει προμήθεια ή οποιοδήποτε κόστος. Θα πιστώνονται λοιπόν τα χρήματα σε λογαριασμούς, αυτό λέτε? Σε κάρτες. Θα είναι, αν πιστοποιούν σε λογαριασμό, μπορούν να γίνουν ανάληψη. Θα είναι σε κάρτες που δεν θα μπορούν να γίνουν ανάληψη, μόνο να πληρώσουν συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί και πάλι δηλαδή να πάει αυτό και πάλι όπως στο Youth Pass να πάει στον πολιτισμό, ας πούμε, όπως, να πάει στην εκπαίδευση. Όπως το Μάρκες Pass για παράδειγμα, που μπορούσε να πληρωθεί σε συγκεκριμένα καταστήματα τροφίμων, ποτών κτλ. Ανάλογα το είδος του επιδόματος. Πάντως σίγουρα δεν θα γίνεται κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να μπορεί ο πολίτης να τα κάνει ανάληψη και να πληρώσει με μετρητά. Ωραία. Ο στόχος είναι τα χρήματα αυτά να πληρώνουν ανάγκες των πολιτών μέσω πλαστικού χρήματος, ώστε το Υπουργείο να ελέγξει ακόμα περισσότερο τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Μεταξύ μας. Έτσι παρουσιάστηκε τουλάχιστον η δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, μιας που το είπατε, έχει φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά, έτσι, και υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη αντίδραση, κύριε Χριστοφοράκη. Κοιτάξτε, χθες ήδη ανακοινώθηκε για 22 Νοεμβρίου μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Θα συμμετέχουν οι επιστημονικοί φορείς της χώρας, συμμετέχει η ΕΣΕΒΕ. Θεωρώ ότι θα συμμετέχει στο σύνολο της αγοράς όσο περνάνε οι μέρες και θα υπάρχουν. Οι υπόλοιποι φορείς θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε αυτή η αίσθηση που έχω ως προς το κομμάτι του αντιδράσεων. Κοιτάξτε, είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο που η πιο ευγενική έκφραση μπορώ να χρησιμοποιήσω, αλλά και η πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι εντελώς αναχρονιστικό. Είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο
ένας μάλλον τρόπος φορολόγησης ο οποίος μας παραπέμπει 30 χρόνια πίσω στον αντικειμενικό προσδιορισμό των εισοδημάτων που είχαν οι επιχειρήσεις τότε. Ένα μέτρο που είχε εισάγει ο Αλέκος Παπαδόπουλος ως Υπουργός Οικονομικών το 1994. Οι φορείς της αγοράς ξεκαθαρίζουμε πρώτους εμάς τους λογιστές φοροτεχνικούς. Ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε υπέρ της όποιας προσπάθειας πάταξης της φοροδιαφυγής, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι οριζόντια περί δικαίων και αδίκων. Και αυτό το μέτρο είναι εντελώς οριζόντιο. Δεν γίνεται στην εποχή που ευαγγελιζόμαστε την ψηφιοποίηση του κράτους. Την ψηφιοποίηση της ΑΔΕ, που το Υπουργείο Οικονομικών διαφημίζει σε όλα τα φορά και ευρωπαϊκά το My Data, διαφημίζει τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, την online διαβίβαση των παραστατικών. Όταν έχει όλα αυτά τα εργαλεία, όταν στην ΑΔΕ λειτουργούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ήδη, να συζητάμε για οριζόντιο μέτρο φορολόγησης ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, με μέτρα του παρελθόντος δεν μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα θα έλεγα, με αποτυχημένα μέτρα του παρελθόντος δεν μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον. Κάθε οριζόντιο μέτρο ενέχει πάρα πολλές αδικίες. Εγώ θα είμαι τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι όλοι δηλώνουν όλα τα εισοδήματα, όμως το Υπουργείο έχει πλέον τα εργαλεία, τα ψηφιακά εκείνα εργαλεία, ούτως ώστε να πραγματοποιήσει πραγματικούς ελέγχους. Και όποιος φοροδιαφεύγει να τιμωρείται παραδειγματικά. Δεν μπορούν όμως συλλήφθη το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών να χαρακτηρίζονται ως φοροφυγάδες και να φορολογούνται τεκμαρτά, επειδή το Υπουργείο θεωρητικά δεν μπορεί να τους ελέγξει. Διαφορετικά θα πρέπει το Υπουργείο να παραδεχτεί ότι, ξέρετε κάτι κύριε, απέκτησαν όλα τα μέτρα που συζητάγαμε τις ψηφιοποίησεις και επιστρέφουμε στο 1994. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια, έτσι για να εξηγήσουμε και στον κόσμο πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με το Youth Pass, αλλά κυρίως και με το επίδομα θέρμανσης. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα.